Τεχνολογία αιχμής βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη και ένα περίπλοκο υπολογιστικό μοντέλο θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος των προσπαθειών της ExxonMobil για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Είναι μια μέθοδος που έχει αναπτύξει η εταιρεία αυτή. Η μέθοδος έχει πετύχει χάρη στο μέγεθος του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχει. Είναι από τους μεγαλύτερους στον κόσμο. Είναι από τις μόνες εταιρείες που μπορούν να δουν κάτω σε μια παγίδα υδρογονανθράκων που βρίσκεται 5 με 6 χιλιόμετρα κάτω από το βυθό της θάλασσας, να μπορέσει να δει αν η παγίδα αυτή έχει πράγματι υδρογονάνθρακες ή όχι, για να τους βρει γεώτρηση. Η πλήρης αντιστροφή κύματος, όπως ονομάζεται η μέθοδος της ExxonMobil, σε συνδυασμό με την τεχνολογία υπερυπολογιστών, παρέχει στους γεωεπιστήμονες ασύγκριτες γνώσεις σχετικά με τις γεωλογικές δομές, τα φυσικά χαρακτηριστικά των πετρωμάτων και ποια μορφή ρευστών υδρογονανθράκων θα μπορούσαν να περιέχουν τελικά μέσα τους. Τι της επιτρέπει αυτό το μέγεθος του υπερυπολογιστή που έχει, είναι να μπορέσει να καταγράψει περισσότερα στοιχεία από τις σεισμικές έρευνες και να τα επεξεργαστεί. Δηλαδή αυτό που γίνεται είναι τα ηχητικά κύματα που χρησιμοποιούν τα καράβια σεισμικών ερευνών που θα χρησιμοποιήσει η ExxonMobil και το TAL. Τα κύματα αυτά φτάνουν σε βάθη που περίπου 5, 6 και 7 χιλιόμετρων και ανακλώνται για να πάρουν πληροφορίες από κάτω. Εκείνο που κάνει η μέθοδος της ExxonMobil είναι ότι επεξεργάζεται τις πολλές χαμηλές συχνότητες των ηχητικών κυμάτων. Αυτές οι χαμηλές συχνότητες είναι η ταυτότητα των υδρογονανθράκων. Η πατέντα δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα δεδομένα μιας σεισμικής έρευνας, παράγοντας ακριβέστερη χαρτογράφηση των κοιτασμάτων, διορίζοντας με μεγαλύτερη βεβαιότητα αν ένα πέτρωμα μπορεί να περιέχει υδρογονάνθρακες. Το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο βρίσκονται μέσα στους πόρους των πετρωμάτων. Δεν μπορεί να απαντήσει η μέθοδο αυτή αν οι πόροι μεταξύ τους επικοινωνούν, ώστε να μπορέσει να τρέξει το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο και να έρθει με το γεωτρύπανο στην επιφάνεια. Είναι η μόνη απάντηση που δεν μπορεί να έχει. Αλλά όλα τα άλλα που δεν έχουν οι άλλες εταιρείες μπορεί πράγματι να τα δει. Αυτές οι δυνατότητες μπορούν να κάνουν το εγχείρημα πολύ πιο αποτελεσματικό, λιγότερο δαπανηρό και πολύ πιο φιλικό προς το περιβάλλον, μέσω βελτιστοποίησης των προγραμμάτων πραγματοποίησης γεωτρήσεων. Αυτό που μας λέτε δηλαδή είναι ότι όταν προκύψουν αυτά τα δεδομένα από το υπολογιστικό μοντέλο σε συνδυασμό με τα στοιχεία των σεισμικών μετρήσεων, Αναλαμβάνει ρόλο το γεωτρύπανο, όπου εκεί... Ακριβώς. Η μέθοδος μπορεί να φτάσει μόνο μέχρι το σημείο έχει ή δεν έχει υδρογονάνθρακες με 96% πιθανότητα.